Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή η εκπομπη με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Πάντοτε ξεκινάμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ, έναν εθνικό χαιρετισμό στον απόδημο ελληνισμό, εκεί που χτυπάει η καρδιά των αποδήμων Ελλήνων και Ειρηνίδων, εκεί που το έθνος στέκεται καλά. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι είναι οι μας στο εξωτερικό είναι οι καλύτεροι οι πρεσβευτές μας. Και στις εποχές στις οποίες ζούμε, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες κατά την κοινωνική κινέζική έννοια, με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και τα όσα πέπρωτε να συμβούν, είναι η πράξη το πεπρωμένο, το αποτέλεσμα των πράξεών μας. Και στις διεθνείς σχέσεις έχουν γίνει δράσεις, έχουν προγραμματιστεί ενέργειες, έχουν εκτελεστεί και τώρα δρέπουμε, θα δρέψουν και εμείς συμμετέχουμε σε όλο, αυ σε όλο αυτό το ιστορικό στην ιστορική πανήγυρη τους καρπούς των σωστών ή εσφαλμένων ενεργειών μας, προβλέψεών μας, σχεδιασμών μας. Επέλεξα για θέμα, κεντρικό θέμα της παρούσης εκπομπής την εθνική ασφάλεια. Την εθνική ασφάλεια με αφορμή το γεγονός της ηλίψεως στην Ισολέρο, ένα γεγονός το οποίο όλοι και όλες το παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, από τους βιάβλους της Εθνικής Τηλεοράσεως και των Ιδιωτικών επίσης, με ένα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον σημείο, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Γιατί αν πρέπει να μιλάμε για εθνική ασφάλεια και όχι για εθνική αφέλεια, οφείλουμε προηγουμένω να ξεκαθαρίσουμε τι προσδοκούμε στον τομέα της εθνικής ασφαλείας όταν κάποιοι, και δεν είναι απλώς κάποιοι, είναι είτε λάθρομετανάστες, είτε κάποιοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το ευεργέτημα της ολονιτουργικής διακηρύξεως και εισέρχονται χωρίς βίζα των αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις ελληνικούς νήσους. Και είμαι σίγουρος το γράφω κιόλα στην, στην προμετωπίδα της διαφανείας ότι τόσο η Μπιτ, της οποίας προείσταται ο Ιμπραήμ Καλίν, όπως επίσης και το ΚΑΤΑΡ, που είναι από τις δυνάμεις εκείνες που βοηθούν στη χρηματοδότηση της ΧΑΜΑΣ και τον κύκλο της, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και αλλού, σίγουρα έχουν βάλει το χέρι τους διότι προωθούν Παλαιστινίους. Εμείς εδώ, στη χώρα μας, στη χώρα η οποία είναι σύνορο της Ευρώπης, της Ευρώπης που θέλουμε να είναι φρούριο, το ξεκαθαρίζουμε, η Ευρώπη πρέπει να είναι φρούριο για να αποστατευτούν οι χριστιανικές και οι ελληνορωμαϊκές αξίες. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και τα όσα θα λάβουν χώρα απόρρια των ευρωεκλογών και των αποτελεσμάτων, δείχνουν ότι όλη η Ευρώπη θα κινηθεί προς τον εθνικό χώρο, στον ταυτοτικό πατριωτικό χώρο. Στον χώρο εκείνο τον οποίον με μεγάλη της αφέλεια θυσίασε την ασφάλειά της προκειμένου να δώσει στέγη και προστασία σε πραγματικά αρκετές χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια οι οποίοι ήρθαν να βοηθήσουν να ζητήσουν την, ε, την προστασία της, αλλά όταν όμως εγκαταστάθησαν, τότε θυμήθηκαν ότι ανήκουν στο έθνος του Ισλάμ, θυμήθηκαν ότι είναι κάτι διαφορετικό, θυμήθηκαν ότι έχουν άλλες αξίες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Λογικό είναι αυτό το πράγμα, να έχουν άλλο εθνεί και αλλόφιλοι και αλλόθρησκοι. Αλλά όχι στο σημείο τώρα του να χάσουμε την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, εμπροκειμένου την ελληνική εθνική ταυτότητα, Είμαι από εκείνου που πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα ξεκινάει από το ε, δηλαδή από την Ελλάδα. Εμεί είμαστε το πιο ταυτοτικό σημείο τη Ευρώπη. Το αρχιετυπικό ταυτοτικό σημείο. Γι' αυτό και πρέπει να το προστατέψουμε, να μην αφήσουμε του άλλου, του Ευρωπαίου, να το πράξουν. Δική μα ευθύνη είναι. Εμεί είμαστε οι σκητάλοι των Ελλήνων. Οι Είναι Οι Έλληνε τη παρούση ιστορική συγκυρία και πρέπει να πράξουμε τα πάντα. Και αναγνωρίζουμε, διότι μυστικέ υπηρεσίε υπάρχουν, πληροφορίε υπάρχουν, συνεργασίε με ένα σωρό χώρε είναι, υπάρχουν. Οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι λένε ότι δεν φταίμε εμεί αν εσεί επιλέγετε τα χειρότερα κατακάθια τα οποία διαφεύγουν ή επιχειρούν να περάσουν στη χώρα σα και τα υποδέχεστε από ένα νεομαρξιστικό αριστερό μέτωπο το οποίο θα το δούμε και αυτό ότι θα κρατεί η υπότιμη μεγάλη σύγκριση στην ταυτοτική με σημείο αναφορά στη Γαλλία και είναι πραγματικά ιστορική συγκυρία. Θα το δούμε αυτό. Που θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα τη Ευρώπη, να δημιουργήσουν έναν πολτό. Ναι, όπω τα ακούτε. πολτός. Ξέρετε τι είναι ο πολτός. Να πάρουν του γηγενεί, να πάρουν του αλλοεθνεί, να του εγκλωβίσουν μαζί σε μια διαδικασία υποχρεωτική συμβιώσεω που εμεί δεν θα έχουμε δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα και τι απόψει των άλλων, να προωθήσουν τον εξισλαμισμό, τον εξαντραποδισμό τη Ευρώπη, μαζί με την γοκ κουλτούρα, με όλε αυτέ τι ανοησίε που βλέπετε, που μπορεί να γελάμε, αλλά σε πάρα πολλά σημεία ο κίνδυνο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό ακριβώ είναι ο στόχο του Φρουρίου Ευρώπη, το οποίο πρέπει να αποτελέσει η Ευρώπη. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει Ευρώπη. Είναι ένα καταφημισμό όρο που χρησιμοποιώ, διότι η Ευρώπη δεν έχει ούτε πρωθυπουργό, ούτε υπουργό εθνική αμύνης, ούτε υπουργό από των εξωτερικών. Οι μεγάλε δυνάμει διαθέτουν. Η Ευρώπη απλώ είναι μια οικονομική ένωση, η οποία προσπάθησε κάποια στιγμή να μετατραπεί σε εθνική, σε υπερεθνική ένωση, αλλά ούτε τι προδιαγραφέ είχε, ούτε και τη θέληση να πράξει. Οπότε λοιπόν ας μείνουμε στα κράτη των Ευρωπαίων που έχουν όμως και μοιράζονται κοινέ παραδόσεις, την ρωμαϊκή παράδοση και το χριστιανικό και θρησκεύμα και από εκεί και ύστερα, ασχέτως αν είμαστε ορθόδοξοι, είναι καθολικοί, είναι διαμαρτυρόμενοι, είναι οτιδήποτε άλλο από τις αίρεσεις. Αίρεση σημαίνει διαφορετική άποψη, ετέρα άποψη του χριστιανισμού. Υπάρχουν και άθεοι, μας πειράζουν και αυτοί, καθόλου. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στι πατρόλε τη ούτε αυτοί μα πειράζουν. σα ίσα αυτό είναι ο εμπλουτισμό τη Ευρώπη από τα δικά τη στοιχεία όμω, έτσι. Όχι από ξένα, αλλοεθνή, αλλογενή. Και επειδή πρέπει να κοιτάμε την εθνική μα ασφάλεια, είμαστε ένα από του πυλώνε ασφαλεία τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Μία είσοδο. Και επειδή είμαστε βασική είσοδο, πρέπει να την προστατεύσουμε. Τι είδαμε λοιπόν να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, αυτό ο ωραίο πίνακα εδώ, ο χάρτη προέρχεται από τα νέα, την Και δείχνει αυτό το οποίο συζητούσαμε από το βήμα τη εκπομπή για πάρα πολύ καιρό. Ότι μπορεί μεν να περάσαμε μία περίοδο που η λαθρομετανάστευση με την ευθύνη τη Τουρκία, παρακαλώ, βρισκόταν σε ύφεση. Τώρα ξαφνικά έχουμε άνοδο και μάλιστα και συγκριτικό μέγεθος. Δηλαδή το πρώτο τετράμινο του 2024 έχουμε περισσότερες εισόδους λάθρομεταναστών. Δεν είναι πρόσφυγες, λάθρομετανάστες είναι. Είναι ελάχιστοι πρόσφυγες. Μην τους προσφυγοποιούμε όλους. Λάθρομετανάστες είναι όλοι τους. Και μάλιστα από επικίνδυνες περιοχές. Και όχι μόνο ξεπέρασε το 2019, αλλά δείχνει πλέον ότι ίσως σε αυτό το σημείο έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και πιστεύω ότι ο νέος αρμόδιο υπουργό, ο Νίκο Παναγιώτοπουλο, ο πρώην υπουργό Εθνική Αμήνη, γνωρίζει πολύ καλά. Και α μου επιτραπεί η έκφραση, ναι, θα πρέπει να, στρατιω... να στρατιωτικοποιηθεί λίγο το συγκεκριμένο Υπουργείο εντό εισαγωγικών. Διότι η πύλη τη Ευρώπη και η πύλη του μέλλοντό μα ξεκινάει από την φύλαξη των συνόρων μα. Άρα η εθνική μα ασφάλεια δεν είναι μόνο αν θα αντιμετωπίσουμε μία επιθετική επιδρομή ενός ξένου κράτους όπως είναι η Τουρκία, όπως θα μπορούσε να είναι, λέμε τώρα, έτσι, στο, πλαίσιο, στο πλαίσιο της επιστημονικής φαντασίας, μιλάω, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, αμφότερες ανήκοντες ε, όλες οι χώρες στην Αθλαντική Συμμαχία. Όμως, η Εθνική Ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζει την υβριδική απειλή. Και η υβριδική απειλή από τη λαθρομετανάστευση έχει εργαλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την ΜΙΤ. Να τα κτίρια τη. Με ναι, αυτό που βλέπετε εδώ είναι τα νέα κτίρια τη ΜΙΤ. Ήμουν ο πρώτο στην Ελλάδα, ο οποίο παρουσίασε σε προγενεστέρα εκπομπή μου πριν από χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει οι, εργα... οι εργασίε που θα οδηγούσαν στην οικοδόμηση των νέων γραφείων αρχηγείων τη τουρκική υπηρεσία πληροφοριών. Και είναι η Μιτ, η οποία με το νέο διοικητή τη, ο προηγούμενο, ξέρετε ποιο είναι. Ο Fidan, ο σημερινό Υπουργό επί των εξωτερικών τη Τουρκία. Μην το λησμονούμε. Βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία και μάλιστα με εκείνε τι χώρε παύλα πηγέ χρηματοδοτήσεω όπω είναι το Κατάρ. Δεν το λέω εγώ. Το λένε άλλε διεθνεί πηγέ και άνθρωποι που ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο η Ντόχα εμπλέκεται στις, στους σχεδιασμούς, θα, τους, θα αποτολμήσω να του ονομάσω γεωπολιτικούς των αδελφών μουσουλμάνων. Όπου οι προστάτε των αδερφών μουσουλμάνων βρίσκονται στην Τόχα και στην Άγκυρα. Δηλαδή στο Κατάρ και στην Τουρκία. Φίλοι και φίλε, αν αναθέξετε 8 χρόνια εκπομπών, έχω τεράστιο κεφάλαιο. Να βγείτε και να βλέπετε, ώρες, ημέρες να βλέπετε. Πάρα πολλά από αυτά τα έχω προαναγγείλει. Δεν είμαι προφήτης. Προαναγγέλλω και προσπαθώ να αφυπνήσω και προσπαθώ με ό,τι μέσα μου διαθέτει αυτή τη στιγμή το Blue Sky, χορηγία του, είναι ευγενική του χορηγία, να σας δώσω να καταλάβετε ότι οι εποχές στις οποίες ζούμε δεν είναι ενδιαφέρουσε, αλλά μπορούν να γίνουν και πάρα πολύ επικίνδυνες. Και μπορούν να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνες διότι εμείς ζούμε σε, μια, σε ένα άκρο της Ευρώπης, δεν έχουμε δει αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, με τα εκατομμύρια πλέον των μουσουλμάνων, οι λαθρομετανάστες αρχίζουν πλέον και, και αποκτούν στάτους υπηκόου πολίτου και το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Δείτε τι γίνεται στην εκτός ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ενώσεω Μεγάλη Βρετανία, Πόσοι οι μουσουλμάνοι έχουν καταλάβει δήμους και αυτό δεν θα μπορούσε να προσφέρει, δεν δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο, αν δεν βλέπαμε όμως κάποιους από τους εκπροσώπους τους να, αναφωνίζουν, να αναφωνούν συνθήματα τα οποία παραπέμπουν στο Χαλιφάτο και στο Άισις. Διότι αυτή ακριβώς η μεταβλητή είναι μια μεταβλητή που παραμένει σταθερά. Αυτή λοιπόν η μεταβλητή του πόσο και κατά πόσον η Ευρώπη δέχεται, συνεχίζει να δέχεται, η Ευρώπη συνεχώς βομβαρδίζεται από τέτοιες αφήξεις. Εμείς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί κρατάμε κυρίως τις θερμοπύλες. Και για να μην το φτάσουμε όπως το ποίημα του Καβάφη και ότι οι μύβοι επιτέλους θα, στο τέλος θα διαβούν, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να πεθάνουμε στις θερμοπύλες. Αυτές τις θερμοπύλες τις, τις, προστατεύουμε. Είμαστε οι κλειδοκράτορες. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι κατάμε στα χέρια μας την ευημερία και το μέλλον της Ευρώπης. Όσο και αν αυτό Και επιτέλους ήδη υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ Τη νεομαρξιστικής αριστεράς, η οποία επιδιώκει τον πολυπολιτισμό και τον πυλοφλητισμό και στο κάτω-κάτω θα απορροφηθεί από τα Ισλαμικά στίφη, αυτό είναι η καταδίκη του. Αυτή, αν θέλετε, είναι η νομοτελειά του. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εμεί θα γίνουμε θύματα των ιδεολογικών του ιδεοληψιών, των ιδεολογικών, ιδεολογικών του διολυστήσεων. Πιστεύουμε ότι σε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι αυτό είναι καλό. Αυτό είναι εθνικό. Αυτό είναι ελιθέ. Αυτό είναι πατριωτικό, αυτό είναι ελληνικό. Γι' αυτό να, λοιπόν ακριβώ ακριβώς το λόγο, όταν κάποιοι συλλαμβάνονται και, να, και μάλιστα είναι Παλαιστίνοι. Δηλαδή εδώ έχουμε ανοίγει μια άλλη βεντάλια. Τη στρατηγική σχέση που έχει το Κατάρ με την Τουρκία, την ε, Παλαιστινιακή Αρχή και κυρίως την Χαμάς, Ποιο μας λέει ότι αυτή δεν είναι ενδυνάμει και όχι μόνο και ενισχύει στελέχη της Χαμάς. Στη σημερινή εποχή, με τα κινητά τηλέφωνα, με το διαδίκτυο, με τις τεχνολογίες των 5G, των ευρυζωνικών και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όλοι αυτοί υπερπίου εργάζονται. Δηλαδή θέλει η ΜΙΤ πληροφορίες, δεν έχει τους δορυφόρους, τους Γκόκτουρ και κάποιου άλλους. Τους διαθέτει, τους Turksat, 5 5α κλπ. Τους διαθέτει. Δεν έχει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα τύπου Bayraktar, τα τύπου AKG. Μάλιστα, θα τώρα και το AkinZ και με ένα πόντ το οποίο αφορά την, και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω πει σε προγενέστερε εκπομπέ τι επιχειρησιακέ δυνατότητε έχουν τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Του στάνουν αυτά, Όχι. Δεν αγοράζουν φωτογραφίε από του φίλου μα Ευρωπαίου, Από την Airbus. Βεβαίω και αγοράζουν. Συνεχώ ενισχύουν το προστάσιο του. Τι του απομένει, Να έχουν και παρατηρητέ. Παύλα κατασκόπου εδάφου. Πού θα του βρουν στου χιλιάδε Παλαιστινίου, Σομαλού, Συμπαθούντε, Λιβύου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε τον Ιωθομανισμό. Γιατί ο Ιωθομανισμό έχει φροντίσει πριν, ακό πριν ακόμα εξελιχθεί και, βα και βαδίσει στα πραγματικά του βήματα, εκείνα που θέλει να στην ατραπώ, που θέλει πραγματικά αυτό που εύχεται, αυτό που δονείται, αυτό που, το που φλέγεται να υλοποιήσει, να. Επαναφέρει δηλαδή τη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει φροντίσει να έχει δομέ θεσμικέ. Έχει σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τη δική μα, Όχι. Δεν θα μπορούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να είναι σημείο αναφορά, Θα μπορούσε. Τι είναι αυτό. Πρώτη στο θέμα εθνική ασφαλεία. Δεν θα έπρεπε να είχαμε τώρα ενισχύσει το Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία τη χώρα μα με επιπλέον αρμοδιότητε. Θα έπρεπε. Δεν το έχουμε κάνει. Ναι, γιατί είμαστε αφελεί. Η ελληνική ελίτ είναι αφελή. Αναφορικός με την ασφάλεια, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Και μπορεί το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία, ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία να παρέχουν τη σωστή κατεύθυνση και πληροφόρηση, αλλά η ελίτ αδυνατεί να το κατανοήσει. Ξέρετε, είναι σαν να παίρνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία και να τη βάλει στο σριτάρι. Αυτό είχε μείνει στον, στον τύρανο αρχεία όταν κάποιο του μετέφερε την πληροφορία ότι. Έλα να σου πω, κινδυνεύει η ζωή σου, είχε απαντήσει το περίφημο Εσάβριον τα σπουδαία. Και δεν υπήρξε αύριο. Αυτό θέλουμε κι εμεί να κάνουμε. Να βάλουμε το Εσάβριον τα σπουδαία. Ναι, θα ήταν ένα πολύ σκοπτικό τίτλο μπροστά από τι υπηρεσίε ασφαλεία τη χώρα μα. Εσάβριον τα σπουδαία. Έτσι, για να θυμούνται ότι από το αρχαίο παρελθόν έχετε μια προειδοποίηση. Μην κάνετε τα ίδια λάθη. Και πρέπει να σα πω ότι στην ταχύτητα στην οποία ζούμε με την καθημερινότητά μας, η εθνική μας ασφάλεια παρουσιάζει συνεχώς, καλύτερα να αντιμετωπίσει, νέες προκλήσεις. Παρουσιάζει κάποιες εγγενείς αδυναμίες που πρέπει να τις μετατρέψει από το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Υπάρχουν τρόποι, πάρα πολύ. Δεν είμαι ο αρμόδιος ή ο κατάλληλο να σας πω. Όμως σας λέω ότι για να αντιμετωπίσει τον υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας με τους λαθρομετανάστες, στους οποίους βαφτίζει πρόσθετες, και με πάρα πολύ μεγάλη πέμπτη φάλαγγα εντός της χώρας μας, από ελληνόφωνου, οι οποίοι ούτε στο έθνο πιστεύουν, ούτε στην πατρίδα πιστεύουν. Ελληνικά μιλάνε. Πώ θα μιλάνε ξέ, ξένη γλώσσα. Εγώ θεωρώ ντροπή, εντροπή που χειρίζονται τη γλώσσα μα για να υπορασπίζουν αλότρια συμφέροντα. Και όπω έχω πει, τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αργαλοποιούνται από την Πέμπτη Φάλαγα και από την Τουρκία και από αλλού σε βάρο των εθνικών συμφερόντων. Και επίση πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία προστασία των εθνικών συμφερόντων. Αυτή είναι η δημοκρατία του μέλλοντα. Αυτή είναι η ταυτότητά μα που πρέπει να διεκδικήσουμε στο μέλλον. Όχι τη δημοκρατία υπέρ των, των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου τα ξεχνάμε όλα και τα βάζουμε στη μεγάλη Χωάνη στο χωνευτήρι για να φτιάξουμε τον περίφημο πορτό. Που κανένα δεν ξέρει που βρίσκεται, που πατεί, ποιο είναι το παρελθόν, ποιο είναι το παρόν. Και πολύ περισσότερο, ποιο είναι το μέλλον του. Αυτοί δεν έχουν μέλλον. Εμεί όμω έχουμε. Και βλέπουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται συντονισμένη και με σχέδιο. Πού είναι οι απελάσεις που πρέπει να έχουμε χθες. Διαπράττονται εγκλήματα από λαθρομετανάστες. Αυτοί πρέπει να απελάβνονται με το, με, άμεσα. Και θα πρέπει, γιατί όχι, να πρωτοτυπήσουμε. Οι ιδέες υπάρχουν. Υπάρχει η Λιβύη, το έχω ξαναναφέρει και τα προηγούμενα χρόνια. Έλατε εδώ κύριοι, θέλετε να κάνουμε μια ωραία συμφωνία, να σας στείλουμε εμείς, όπως έκανε η Αγγλία, παραδείγματος χάρη, η Μεγάλη Βρετανία, με ε, τη της Αφρικής. Όπως έκανε η Αυστραλία με τον Αούρου. Πρέπει και εμείς να βρούμε την ευκαιρία και ίσως οι εκλογές οι οποίες θα λάβουν χώρα στην Ευρώπη αρχής γενομένης της Γαλλίας να στρέψουν την Ευρώπη προς την, ορθή, προς την ορθή κατεύθυνση. Και η ορθή κατεύθυνση είναι να προστατεύσουμε το παρελθόν μας μέσω του παρόντος μας. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς στη ζωή και θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι αυτούς τους άλλους να αφαιρούν το δικαίωμα στο μέλλον των παιδιών μας και των εγγονιών, και των μας. Φίλοι και φίλες, η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ότι η χώρα μας είναι πυλωρός. Ναι, αυτός που φρουρεί την πύλη. Μπορεί να μην αρέσει την ενωμαξιστική αριστερά, δικαίωμά τη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αν θέλουν να ζήσουν τον νεομαρξιστικό τους παράδεισο, Διαβατήρια υπάρχουν και χωρί διαβατήρια α μα κάνουν τη χάρη και α πάνε εκεί που θεωρούν ότι μπορούν να το ζήσουν. Εδώ όμω είναι η χώρα η οποία γέννησε τον πολιτισμό. Εδώ που υπερασπίστηκαν αξίε, εδώ νικήθηκε ο δεσποτισμό. Εδώ νικήθηκε και ο φασισμό και ο ναζισμό και ο κομμουνισμό. Από το 1940 μέχρι το 1949. Και αυτά μα θέλουν όλου να τα κάνουμε να τα ξεχάσουμε. Όχι, δεν θα τα ξεχάσουμε. Γιατί αν τα ξεχάσουμε, ξεχνάμε την καταγωγή μα. Την καταγωγή την ιστορική μα. Πέραν από την εθνική μα, την εθνοφιλετική μα καταγωγή. Γιατί είμαστε Έλληνε. Γιατί είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί έτσι μάθαμε, έτσι απεδείχθη μέσω της επιστήμης της, ε, βιογεν, τη επιστήμη και τη ε, βιογενετική τη συνέχειά μα. Και αυτοί προσπαθούμε. Και δυστυχώ δεν είμαστε στην κατάσταση που θα θέλαμε. Α μην τη χειροτερεύουμε, α μην κάνουμε πράγματα τα οποία δυσφημούν το παρελθόν μα. Βλέπουμε τι ακρότητες και τι ανοησίε, τα φλιναφήματα που έλαβαν χώρα μέσω του κινήματο Walk στην Αγγλία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αφήστε τι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε έχουν μια ιστορία περίπου 250 περίπου ετών. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που έγινε στην Αγγλία που είναι μεγαλύτερα ιστορία. Αυτό που δεν θα επιτρέψουμε να γίνει στη χώρα μας. Έχουμε δει κάποια σψήγματα. Έχουμε δει τέτοιες βομολοχίες να υπάρχουν στον κοινό, στο δημόσιο λόγο και προσπάθειες αμαυρώσεως του ιστορικού παρελθόντος μέσα προσβολή των ιστορικών μνημείων και των ιστορικών χώρων. Αυτό όμως δεν πρέπει να αφήσουμε να συνεχιστεί. Και είναι θέμα της πραγματικής μας παιδείας. Γιατί η παιδεία είναι να σέβεσαι το παρελθόν σου, μεταξύ άλλων. Να σέβεσαι τους να σέβεσαι του γονεί σου, να σέβεσαι όλου εκείνου οι οποίοι προσέφεραν στην πατρίδα και στο έθνο σου. Να σέβεσαι εκείνου οι οποίοι εκφράζουν αξίε. Μα θα μου πείτε στην εποχή μα αυτά. Όχι. Ναι, υπάρχουν ό, πάρα πολλά παραδείγματα που μα οδηγούν στην αντίπερη πλευρά. Δεν θα τα ακολουθήσουμε όμω. Ακόμα και αν στα 100 παραδείγματα ένα είναι σωστό και τα 99 είναι σφάλματα, το ένα θα ακολουθήσουμε. Γιατί αυτός είναι, αυτό είναι το χρέος μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στις μελλοντικέ γενιές. Και αν μπορούν να μας δουν από το παρελθόν όσοι πέθαναν για την πατρίδα, όσοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν τους κάνουμε όλους πολεμιστάς, αν και όλοι ήταν πολεμιστάς με την έννοια ότι καθένας πολεμούσε και ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα θα δάκρυζαν από στεναχούρια απέναντι σε αυτά τα οποία αντικρίζουν σήμερα. Αλλά εδώ είναι η Ρόδος και η Δού και το άλμα Και ο Ελληνισμός είναι φτιαγμένο, έχει δημιουργία μέσα του. Είναι ικανός για άλματα. Και ακριβώς ο Ελληνισμός πρόκειται να κάνει παράλληλα ένα άλμα επικοντό και ένα άλμα εις τριπλούν. Ένα άλμα επικοντό να ξεπεράσει όλες αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος, γιατί έχουμε παθογένειες Μα είναι καλό να έχουμε παθογένειες για να τις αναγνωρίζουμε, να τις να τι εξαλείφουμε και να πηγαίνουμε στην επόμενη, στην επόμενη, στο επόμενο επίπεδο της ιστορίας. Και το άλμα εις τριπλούν, γιατί εκεί παίρνουν λοιπόν δύο Ολυμπιακά αθλήματα, Ολυμπιακή ιδέα είναι ελληνική ιδέα, στο άλμα αυτό στο τριπλούν θα πρέπει να ξεπεράσουμε και τον κακό μας εαυτό, να ξεπεράσουμε και τους εχθρούς μας και να ξεπεράσουμε επίσης τον μεγαλύτερό μας εχθρό, που είναι ο φθόνο. Ναι, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του Έλληνος είναι ο φθόνο. Φθόνο. Ο φθόνο με το μάτι. Φθόνο. Εκεί που όταν εξαλείψει δεν υπάρχει, έχουμε αφθονία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μας μειονεκτήματα και αν θέλεις και ο βασικός μας στόχος θα αιώνε να τους να γινόμαστε καλύτεροι, να ξεπερνάμε τους πατέρες, τους παππούδες μας και τους προ-προ, όσα προ θέλετε προφέρετε θελετε τοποθετήστε, για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο στον οποίο θα είμαστε το παράδειγμα και το σύμβουλο, γιατί η Ευρώπη μας περιμένει, ναι, όσο και σας φαίνεται περίεργο, πάλι από τους Έλληνες περιμένουν. Εκεί που είναι κύκλη της διανοήσεως, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της νομικής, όλοι κοιτάνε στα αρχαία κείμενα και κάπου μέσα τους λένε, μα τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες. Δώστε μας κάτι. Βγάλτε μας από τη δύσκολη θέση. Πείτε μας μια ιδέα. Εξηγήστε μας μια νέα θεωρία που να είναι σωτήρια για όλους. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, να μάθουμε ποιοι είμαστε. Να μην ξεχάσουμε αυτό που είμαστε. Την ταυτότητά μας δηλαδή. Να μην λησμονήσουμε ότι εμείς έχουμε καθήκοντα πυλωρού, φρουρού, τα βλέπετε. Είμαστε φρουροί. Και πιο πέρα, στην Κύπρο μας. Αυτός όλος ο αρχαίος μηχανισμός ασφαλείας επανέρχεται. Και μπορεί να μην να υπάρχει πλέον η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ούτε να έχει χωριστεί σε Ανατολική και Δυτική. Αλλά η Ελλάδα συνεχίζει να επιτελεί το γεωπολιτικό καθήκον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όσο και σα φαίνεται παράξενο ή και οξύμορο. Ναι. Αυτό το καθήκον επιτελούμε. Διατηρούμε τα νησιά, την Θράκη, την Κύπρο, στην πλευρά της Ευρώπης. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η πλευρά της Ευρώπης, της ελληνορωμαϊκής Ευρώπης, της Ευρώπης των αξιών, της Ευρώπης της πατρίδος και του έθνους. Αυτή της Ευρώπης που δημιούργησε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή της Ευρώπης η οποία μπορεί να πήρε πάρα πολλά από την Ελλάδα στην Επανάσταση του 21 και μετά δεν την ξέχασε και βοήθησε να ξανααποκτήσει την υπόστασή της. Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι η Επανάσταση συνεχίζεται γιατί περιμένουν από εμά αυτή την Επανάσταση να συνεχιστεί. Και μπορεί να λέει ο Μπακτσελή ότι δεν ξέρει καμία πόλη που να ονομάζεται Κωνσταντινούπολη. Δεν πειράζει. Θα του το ξαναμάθουμε. Φίλοι και φίλες, η υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας μας δεν είναι απλώς υβριδική. Δεν είναι απλώς η προσπάθεια να κατακλειστούν οι ελληνικές πόλεις, οι και τα χωριά με χιλιάδες δαφρομετανάστες. Είναι μια στρατιωτική επιχείρηση. Όταν συλλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι δεσέβονται, σέβονται, και γιατί να το άλλωστε, το έδαφος στο οποίο πατούν και είναι όργανα εν γνώση τους, εν ξένης μυστικής υπηρεσίας επροκειμένου των Τούρκων, τότε έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Μπορεί να θέλουμε να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, αλλά πρέπει να καταλήξουμε να είμαστε ασφαλείς και όχι αφελείς. Η εθνική ασφάλεια είναι το πρώτο στο καθήκον και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και των Υπουργών Αρμοδίων για την Εσωτερική Ασφάλεια προστασία του Πολίτου του κλάδου του Λιμενικού Σώματος και όλων εκείνων των δομών δεν είναι όλοι αμέτωχοι που βλέπουν το τι συμβαίνει στη χώρα. Και πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καθοριστικά ρίζικος αυτή η νέα απειλή. Δεν είναι απλά υβριδική. Είναι εισβολή η οποία έχει προαγγέλους. Τους κάθε λογής κατασκόπους, τους κάθε λογής μεταφορής πληροφοριών. Αυτούς τους μάθαμε. Πόσους άλλους δεν γνωρίζουμε. Φίλοι και φίλες, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Καμία αντίρρηση. Τα σύνορά μας είναι σύνορα τα οποία πρέπει να φυλάσσονται. Αν κάποιο πάει σε μια πρεσβεία του και πει, σα παρακαλώ πολύ, βοηθήστε με, δεν θέλω να γίνω λαθρομετανάστη, Βοηθήστε με σε αυτό. Η προξενική μα αρχή, η προσβεία θα το πούνε, έλα να το δούμε. Αυτό που γίνεται όμω δεν έχει καμία σχέση. Διάβαζα για κάποιου, λέει, οι οποίοι πληρώνουν 6.000 ευρώ για να έρθουν στην Ελλάδα. Και μάλιστα από ορισμένε πηγέ φαίνονταν ότι ένα ο οποίο είχε πληρώσει 6.000 ευρώ, προσέξτε, προσπάθησε, λέει, τέσσερι φορέ να έρθει στην Ελλάδα και τέσσερι φορέ τον αποτρέψαμε. Με να δώσει 24.000 ευρώ, ο ανθρωπέ μου και είσαι από μια χώρα η οποία υποφέρει οικονομικά, με τα 24.000 ευρώ που δίνει, πρώτον, ή είσαι κάποιο ο οποίο δεν ξέρει τι έχει, άρα δεν υπάρχει λόγο να είσαι λαθρομετανάστης, ή τα έχει αποκτήσει με παράνομο τρόπο εγκληματική οργάνωση, ή μα δες ψέματα. Και ουσιαστικώ αυτό που θέλει είναι να κρύψει ότι κάποιοι άλλοι σε χρηματοδοτούν για να διεισδύσει. Infiltration λέγεται αυτό στη χώρα μας. εκπλήξεις λοιπόν συνεχίζονται. Πίσω μου βλέπετε έναν χάρτη του Λιβάνου. Θα έρθω στη συνέχεια να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπετε. Έχουμε λοιπόν τον Αστράλα της Χεσμολά και τον Χακάν Φιντάν, πρώην διοικητή της Μίτ και νύνη υπουργό των εξωτερικών της νεοοθωμανικής αναθεωρητικής Τουρκίας. Χεσμολά, λοιπόν και Τουρκία στην ίδια γραμμή. Γιατί η γεωγραφία ξέρετε. Μαζί με την ιστορία είναι με δύο από του βασικότερου πυλώνες της γεωπολιτικής. Η γεωγραφία έχει τάξει την Κύπρο να είναι απέναντι από το Λίβανο. Τάξει. Και παλαιότερα ήταν τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πιο παλιά υπήρχε η Αυτοκρατορία των Σελευκηδών, η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Περσική Αυτοκρατορία, αργότερα η Οθωμανική, η Πολυδιάσπαση, οι Αραβικές Δυναστείες κλπ. Τι λέει λοιπόν η γεωγραφία. Ότι η Κύπρος δεν μπορεί να είναι αμετοχή στα αυτά που συμβαίνουν στην ευρισκόμενη ένα αναφλέξη πυρπολιθήσα Μέση Ανατολή. Η Κύπρος δεν κείται μακράν. Η Κύπρος είναι ένας χώρος ο οποίος είναι εξαιρετικά εγγύης των γεγονότων. Είναι ένας γεωγραφικός τόπος στον οποίο μαζί με τον στρατό κατοχής στα κατεχόμενα υπάρχει η Εθνική Φιλωρά στην Ελευθέρα Κύπρο και υπάρχουν και οι βρετανικέ βάσει στο ακροτήρι και στη δεκέλεια. Αυτέ οι δύο βάσει είναι μοχλή, όπω το ακούτε, μοχλή, μέσα των οποίων η Μεγάλη Βρετανία επηρεάζει και παρεμβαίνει στα γεγονότα τη περιοχή. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία ο Ναστράλα, ο ηγέτη, ο γενικό δραματέα, αν δεν κάνω λάθο, τη πολλά, να απειλήσει την Κύπρο ότι αν η Κύπρο εμπλακεί σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο στην Μέση Ανατολή και αναφε... αναφερόμενος στις ταγιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατά των τρομακρατών της Χαμάς ε, άφησε υπόνοιες ότι θα μπορούσε ας πούμε να δημιουργηθούν παρενέργειες. Δηλαδή απείλησε μέσω πλην όμως σαν φως, την Τουρκία, την Κύπρο, συγγνώμη, ότι εάν συνεχίσει να εμπλέκεται, πιθανόν να έχει συνέπειες. Και με ποιον τρόπο εμπλέκεται η Κύπρος, ως κράτος. Πήγαν οι μονάδε τη Εθνική φορά να πολεμήσουν στο Ισραήλ, Όχι. Το ότι υπάρχουν οι δύο Βρετανικέ βάσει στο Ακροτήρι και στη Δεκέλη, αυτό είναι η εμπλοκή τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μήπω του πήρε έξω το, το γεγονό ότι η Κύπρο επελέγει από τι ΗΠΑ ω ως... κομμάτι εκείνο του στρατηγικού διαλόγου που σχετίζεται αφενό με τι διμερεί σχέσει ΗΠΑ και Κύπρου και επίση λόγω τη αναβαθμίσεω σε έναν χώρο, γεωγραφικό είναι ο χώρο, είναι η εγκύτη αυτή. Δεν θα πας κάπου αλλού. Στην Κύπρο θα πα, δεν θα πα στην Κρήτη, ούτε στη Ρόδο. Στην Κύπρο θα ξεκινήσει, όπου, να όπου να, από εκεί να οργανωθεί η βοήθεια προ την περιοχή τη της, ε, της Γάζη. Μήπω αυτό πείραξε και του Τούρκου. Ο στρατηγικό δηλαδή, η αναβάθμιση σε στρατηγικό διάλογο των σχέσεων μεταξύ ε, ΗΠΑ και Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει, αλλά ποιο ενδιαφέρεται για την Άγκυρα, το τι αναγνωρίζει και πώ. Είναι όλα αυτά. Γιατί η Χεσμολά και η Τουρκία είναι στην ίδια γραμμή. Ο άξον του κακού περιλαμβάνει και τη Χεσμολά και την Τουρκία. Συν το Ιράν. Να το επεκτείνουμε, να βάλουμε και κάποιου άλλου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αυτοί είναι που μα ενδιαφέρουν. Και πάντοτε υπάρχει ο εγκέφαλο που λέγεται Κατάρα από πίσω. Έτσι, ο οικονομικό εγκέφαλο, το τονίζω. Η Τουρκία προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Λε και το περίμενε. Η Τουρκία που μετά από το μνημόνιο, τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία η Τουρκία θέλοντα να δείξει το πόσο σέβεται και τιμά τα, αυτά τα οποία λένε α, και χρησιμοποιούν ωραία λόγια οι ηγέτε του ότι είμαστε υπέρ τη αγάπη, τη ειρήνη. Αυτά τα ακούτε από τον Τούρκο και πραγματικά Εξοπλίζεται επί τρία, επί πέντε και επί επτά φορέ. Προχώρησε στα, στο ιδεολόγημα τη Γαλάζια Πατρίδο να διδάσκεται ακόμα και από τον Υπηαγωγείο, Η Τουρκία είναι ένα δύναμη. Και η Χεσμολά είναι ένα θεωρητική δύναμη. Και η Χεσμολά προσπαθεί να ελέγξει ολόκληρο το Λίβανο. Και η Τουρκία μέσω τη Χεσμολά θέλει να βάλει πόδι στο Λίβανο. Γιατί έχει βάλει ήδη ένα πόδι, ισχυρό πόδι στη Συρία κατέχει περιοχέ, μεγάλα εδάφια, εδαφικέ περιοχέ τη Συρια, Συριακή Δημοκρατία. Και η Τουρκία είναι μια δύναμη η οποία θέλει να δείξει ότι ο μεγάλο τη αντίπαλο δεν είναι η Ελλάδα, αλλά το Ισραήλ. Και η Τουρκία ξέρει ότι αυτό που το οποίο συνέβη πριν από 50 χρόνια, το 1974, είναι η Μητελέ. Δηλαδή η προσπάθεια κατακτήσεω τη Κύπρου δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει σταματήσει να το επιδιώκει. Ούτε θα το επιδιώκει. Μόνο με έναν τρόπο θα σταματήσει η Τουρκία όταν του πετάξουμε στη θάλασσα και απελευθερώσουμε τα κατεχόμενα. Η ιδού η Ρόδος, η ιδού η Κύπρος, η ιδού και το μεγάλο άλμα που έλεγε προηγουμένως. Φίλοι και φίλες, η Τουρκία μαζί με τη Χεσμολά προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν κλειό εκφοβισμού. Αυτό λέγεται γεωστρατηγικός εκφοβισμός, παύλα, bullying. Αυτό το γεωστρατηγικό bullying προσπαθούν να το ασκήσουν στην Κύπρο. Στην Κύπρο με το μεγάλο κομμουνιστικό κόμμα, το ΑΚΕΛ, το οποίο να έχει ισχυρότατε προσβάσει στην κοινωνία. Αντί αυτοί να κοιτούν πώ θα απελευθερώσουν τα κατεχόμενα, ασχολούνται με, τις, με, τις με τα νεομαρξιστικά φρύνα φήματα. Αλλά ο καθένα ασχολείται με αυτά τα οποία θεωρεί, κατά κρίση του, δικαίω έτσι, ω ε, ωφελήματα εκείνον, ως ωφέλιμα. Φίλοι και φίλε, αυτή λοιπόν η άσκηση πιέσεω Πήρε όμω αυτό το τελευταίο διάστημα και την Ελλάδα. Και δείτε κάτι. Αναβαθμίζουν οι ΗΠΑ το διάλογό του σε στρατηγικό με την Κύπρο. Γίνονται οι ευρωεκλογέ. Την επαύριο των ευρωεκλογών, ή ζούμε στην επαύριο των ευρωεκλογών, εμφανίζεται πρώτα στον Αστράλα, εκτοξεύει τι ρουκέτε των λόγων κατά τη Κυπριακή Δημοκρατία και έρχεται και συνεχίζει ο ο, ο Τούρκο ο Φιντάν των εξωτερικών με του βαλιστικού του πυράβλου. Και τι λέει. Παρομοίωσε, να καταλαβαίνετε. Και λέει: Προσέξτε ότι αυτά συμβαίνουν και σε παπάρι και άλλου, να εμπλακούν και άλλοι. Γίνεται αναφορά σε νησιά. Προφανώ τον ενοχλεί το ότι η Κρήτη είναι το σημείο αναφορά των επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι να κάνουμε, απελευθερώσαμε την Κύπρο από την Κρήτη, από την Οθωμανική κατοχή και ευτυχώς η Κρήτη τώρα είναι το στρατηγικό, ο στρατηγικός πυλώνας της Ατλαντικής Συμμαχίας και του Δυτικού Κόσμου στη βοήθειά τη υπέρ του Ισραήλ, υπέρ του Εβραϊκού κράτους, το οποίο, όπως έχω ξαναπεί, είναι σαν τις παραλίες στην απόβαση στην Ορμανδία. Είναι ένα προγεφύρωμα, δηλαδή, ένα μεγάλο μακρόστονο προγεφύρωμα το Ισραήλ. Μια ματιά στον χάρτη, μέσα στον Ισλαμικό περίγυρο, θα καταλάβει πόση στρατηγική αξία, πόσο διαμάντι αξίζει κάθε τετραγωνικό χιλιοστό του Εβραϊκού κράτους για τη Δύση. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, επειδή αναγνωρίζει ότι πρέπει να εκφοβήσει το γεωστρατηγικό σημείο ενισχύσεως που είναι η Κύπρος, να αρχίζει να εκφοβίζει το άλλο, προσπάθειά το του θέλει να εκφοβήσει. έχει ότι μας εκφοβίζει, γελάμε εδώ, έτσι, που έχει την Κρήτη, που έχει τη Ρόδο, αντιλαμβάνεται την αξία των ίσων, ο Νότιος διάβλος. ο καθηγητής Γιάννης Μάζης είχε αναφερθεί επανειλημμένος για τον Νότιο από τον οποίο εκεί ουσιαστικά στραγγαλίζεται τα στενά των Δαρδανελίων, στραγγαλίζονται και κλειδώνουν. Στο χέρι μας είναι να τα κλειδώσουμε με τα 12 ναυτικά μίλια, άπαξια απαντός. Ε, αφήνονται φυσικά και ένα διάδρομο για να περνούν. Δεν είμαστε κακοί. Έτσι. Είμαστε διπλωματικό ευγενεί και γεωπολιτικό ευγενεί. Σεβόμαστε το διεθνέ δίκαιο. Άλλοι δεν το σέβονται γιατί ούτε καν ξέρουν να αναγνωρίζουν να το διαβάζουν. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο φαίνεται ότι εκνευρίστηκαν από όλε αυτέ τι κινήσει και θεώρησαν ότι ίσω κάποιε υποσχέσει που να του είχαν δοθεί να μην υλοποιήθηκαν. σω να μην κατάλαβαν καλώ. Σε κάθε περίπτωση όμω, ακόμα δεν έχουμε παραβιάσει και υπερπτήσει στο βαθμό που είχαμε στο παρελθόν, σαφώ και έχουμε παραβιάσει και παραβάσει. Ναι, μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Είχαμε επίση ω συνέπεια τη προηγουμένη κατάσταση την ναύτεξ την οποία εξέδωσαν αφισβητώντα πάλι στο πλαίσιο του ιδεολογήματο, του ψευδοειδεολογήματο, τη ψευδοθεωρίας τη γαλάζια πατρίδο τον χώρο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία δεν έχει κηρύχθει, της δυνητική λοιπόν, για να είμαστε σαφείς και να είμαι απολύτω σαφή απέναντί σας, μεταξύ Κύπρου, Ρόδου και Κρήτης. Στο πλαίσιο ποντίσεως καλωδίων ενός σκάφου για λογαριασμό ιδιωτική εταιρεία. Εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον η ιδιωτική εταιρεία η οποία είχε αναβλώσει το σκάφο, το συγκεκριμένο, του είχε δώσει οδηγίε να ζητήσει ναύτεξ και από την τουρκική πλευρά. Αν το έχει κάνει αυτό είναι αντικείμενο άλλων οργάνων εντό του τη ελληνική κυβερνήσεω και τη ελληνική πολιτεία. Φίλοι και φίλες, ο Λίβανο δεν κοίτα μακράν. Βλέπετε πίσω μου. Μάλλον να πάω από την άλλη πλευρά να τα δείτε διαφορετικά. Αυτός ο χάρτης εδώ πέρα που βλέπετε του Λιβάνου είναι ένας χάρτης λίγο χρωματισμένος. Τα χρώματα που βλέπετε εδώ, πάνω, εδώ, να έρθω κιόλα εδώ, εδώ, έτσι, και σε αυτέ τι περιοχέ με το κίτρινο, πιο πίσω, πάνω κάτω, εδώ πέρα, είναι οι περιοχέ στι οποίε κατοικούν Ελληνορθόδοξοι. Ρωμιοί. Ελληνορθόδοξοι. Του έχετε δει στη φυσιογνωμία πώς είναι. Δεν του ξεχωρίσετε από εμά. Τι είναι αυτοί, τα υπολείμματα τη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, του Βυζαντίου δηλαδή. Είναι τα κατάλληλη πάθη αυτοκρατορία αυτοκρατορίας των Σελευκηδών. Υπάρχουν και λογαριασμοί, υπάρχουν και ιστοσελίδε, υπάρχουν, στο Twitter εννοώ έτσι, υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα πάμπολες πλέον τάσεις, κυρτήματα, αφυπνήσεως ενός κοιμισμένου τμήματος του παγκοσμίου ελληνισμού. Αυτοί που είναι και στο Λίβανο, αυτοί που διαβιούν και στη Συρία. Και είναι δυστύχημα το ότι αυτοί που οι οποίοι διαβιούν στη Συρία, δυστυχώ η ελληνική πολιτεία του τιμωρεί επειδή τι έκαναν, υπερασπίζουν το σπίτι του από τα τέρατα του Άισι, του Χαλιφάτου. Και σαφώ έχουν ταυτιστεί με το καθεστώ του Άσατ, Το οποίο καθεστώ του Άσαντ είναι εκείνο το οποίο έχει προστατέψει την ελληνοορθόδοξη κοινότητα. Και υπάρχουν απίστευτα αρχαιολογικά μνημεία από την εποχή της αρχαιότητος, αρχαίες πόλεις, ελληνικές πόλεις, που αργότερα μετεξελίχθηκαν σε ελληνιστικές, οι οποίες είχαν ιδρύσει η στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι διάδοχοι και οι επίγονοι δηλαδή. Αν κάποια στιγμή αυτή η περιοχή ηρεμήσει, θα είναι ένας παράδεισος για τον ελληνισμό, για τη μελέτη της ιστορίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν που είναι συγκεντρωμένοι σε, τμήματα οι ελληνοορθόδοξοι πληθυσμοί σε ποσοστό το οποίο είναι από 20-30 έως 40% έως και πάμε στα πιο σκούρα χρώματα, έως σε ποσοστό, πάμε λίγο έως σε ποσοστό 70 με 80%. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στη Συρί, στο Λίβανο. Και εμείς δεν μπορούμε να στεκόμαστε στο, με το Λίβανο σαν βάζουμε τα μάτια μας, να κλείβουμε τα, τα, χέρια μας, να κρύβουμε τα μάτια μας, τους οφθαλμούς μας ή να στουρθοκαμιλίζουμε σαφώς και μας ενδιαφέρει η περιοχή. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε ακόμα μια χώρα της Μέσης Ανατολής στα νύχια του Νεοθωμανισμού. Το, ακα... το πράξαμε με τη Συρία να μην πράξουμε το ίδιο και με το Λίβανο. Γιατί η εγκύτης μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι περιοχές οι οποίες αλληλεπιδρούν. Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα σωστό σχέδιο και επιτέλους έχει έρθει η στιγμή, ελπίζω, στιγμή. Μια γεωπολιτική στιγμή, έτσι, η οποία, της οποίας ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται, για να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες. Πρέπει η Ελλάς να βγει εκτός των συνόρων της. Και ο μόνος τρόπος για να βγει η Ελλάς εκτός των συνόρων δεν αρκεί μόνο η πολιτική διπλωματία, αλλά και η στρατιωτική διπλωματία. Κοιτάξτε τι γίνεται σε όλη την Ιφίλιο. Υπάρχουν ιδιωτικέ εταιρείε οι οποίε απασχολούν μισθοφόρου οι οποίοι πολεμούν. Όχι, δεν σα λέω εγώ να πάμε να πολεμήσουμε. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση που θέλει άλλε παραμέτρου, άλλε προετοιμασίε και άλλε συμμαχίε. Όμω σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε. Δεν έχει σχέση ούτε με τη Μικρά Ασία, δεν έχει σχέση με τίποτε άλλο, έχει σχέση με, τον, με τη φοβία μας την οποία αποκτήσαμε από το 1964 και μετά όταν αποσύραμε, α, συγνώμη, από το 1967 και μετά όταν αποσύραμε τη μεραρχία από τη Μεγαλόνισσο. Πρέπει λοιπόν για αυτούς ακριβώς τους λόγους τους ιστορικούς να επαναεξετάσουμε βάσει σχεδιάσεως χωρίς φόβο, χωρίς πάθο, αλλά με τάση και με ωραίες ιδέες να χρησιμοποιήσουμε την πολιτιστική μας διπλωματία, το βασικό μας όπλο που είναι η γλώσσα μας, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας. Δεν μπορούν να πηγαίνουν οι Τούρκοι στην περιοχή και να διατυμπανίζουν την Οθωμανική Αυτοκατορία και εμείς που έχουμε χιλιάδες ετών ιστορίας να είμαστε απόντε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το πράξαμε ποτέ στην ιστορία μας. Είναι ένα σημείο που πρέπει να επανακάμψουμε. Πρέπει να επανέλθουμε. Και όταν επανέλθουμε θα βάλουμε και κάποιους στην θέση τους. Γιατί όσο εμείς είμαστε απόντες, το κενό λέει η φύση το καλύπτει. Δεν αφήνει να υπάρχει. Μη δημιουργούμε κενά. Ας καλύψουμε με τη δική μας παρουσία, την πολιτιστική, τη διπλωματική, τη στρατιωτική διπλωματία. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Συνοθέμπρα. Αρκετά είπαμε για τα ελληνοτουρκικά. Στις 22 Ιουνίου του 1941, προχθές είχαμε 22 Ιουνίου, ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 22 Ιουνίου 168 π.Χ. έλαβε χώρα και η μάχη της Πίβνας. Το τέλος του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, η νίκη της Ρωμαϊκής Φάλαγκος κατά της Ρωμαϊκής Λεγιώνος κατά της Μακεδονικής Φάλαγκος. Το τέλος της Μακεδονίας και του βασιλέως Περσαίος. Όμως, σε αυτό το χάρτη που βλέπετε, όχι, δεν θα σας μιλήσω για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, σε αυτό το χάρτη που βλέπετε, είναι οι πρώτες εβδομάδες της γερμανικής εισβολής. Εδώ είναι η παλιά Ανατολική Προσία, η Πολωνία η οποία είχε διαμοιραστεί μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Χιτλερικής Γερμανίας, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Απόρρια του συμφώνου Μολότοφ Ρίμπεντροπ, η κατάκτηση τη Εστονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία από τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό είχε προβλεφθεί. Ο φιλανδικός, ο -φιλανδικός πόλεμος του, του Νοεμβρίου 39 αρχές 40. Θέλω να σας πω δύο πράγματα με αφορμή την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Είναι μια πολύ σημαντική πράξη, μια ενέργεια στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Και είναι, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί από αυτήν την επιχείρηση, το μεγάλο στρατηγικό σφάλμα του Χίτλερ, Άλλαξε ο χάρτη τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Και έγιναν αυτά τα οποία είχε προαναγγείλει, Προφητέψει ο Αδόλφο Χίτλερ. Ανοίξτε την ιστορία του Ρεϊμόν Καρτιέ. Δείτε τι πρώτε σελίδε. Με κατηγορούν για πόλεμο, είχε πει ο Αδόλφο. Μα είμαι τρελό. Θα βλέπαμε, λέει, την Ασία να εγκαθίσταται στην Ευρωπαϊκή Υπήρου και τον πολιτισμικό να θριαμβεύει. Αυτά είχε πει ο Αδόλφο Χίτλερ. Και μετά τα ξέχασε. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα όμω, σα την αναφέρω για ένα συγκεκριμένο λόγο. Όταν η σοβιετική, κομμουνιστική, αθέη πατρίδα, κράτο, είδε τον κίνδυνο του ολέθου και τη κατακτήσεώ του από τι γερμανικέ τεθωρακισμένε μηχανοκίνητε μονάδε τη Wehrmacht, τότε θυμήθηκαν και τη θρησκεία, θυμήθηκαν και την ιστορία, θυμήθηκαν και την Αγία Ρωσία. Θυμήθηκαν κι όλα όσα κυνηγούσαν, όσα έσκυζαν, όσα ξέσκυζαν, όσα κατέστρεφαν. Θυμήθηκαν τον εθνικισμό του, αυτόν τον οποίο δεν μπόρεσε να τον αναπληρώσει ο κομμουνισμό. Κιάξαν και ευλογούσαν, βέβαια, βέβαια, οι και το λένε: Ευλογήστε τι σημαίε, μπορεί κάτι να γίνει. Φτιάξαν να ανατρέχουν να, να στον Νιεύσκι, στον Κουτούζοφ, στου ήρωε τη ρωσική, τη μισητή αυτοκρατορία. Γιατί μόνο τότε κατάλαβαν ότι ήταν ο μοναδικό τρόπο να αντιμετωπίσουν το Τρίτο Ράιχ όταν στι Βαλτικέ Δημοκρατίε και στην Ουκρανία τα γερμανικά στρατεύματα τα έρεναν με λουλούδια οι κάτοικοι. Πιστεύω ότι στα απαλά θα ότι επιτέλου θα απειλάσσονται από το Σοβιετικό Τζάγκερνοτ. Αυτό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, χρόνια πολλά, στην 341 μοίρα. Στις 14 Ιουνίου, η 341 μοίρα συμπλήρωσε 70 έτη. Θα μου πείτε τι σχέση έχω εγώ με την 341 μοίρα. Βεβαίω και έχω. Εκεί λοιπόν πραγματοποίησα την πρώτη μου πτήση με 16. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα. Τότε ήμουνα διευθυντή συντάξεω στο περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση. Δεν το έχω ξεχάσει ακόμα. Χρόνια πολλά σε μια μοίρα η οποία πραγματικά επιτελεί σημαντικότατο επιχειρησιακό έργο τα καθήκοντά της είναι πάρα 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 πολύ σοβαρά και πρέπει να αναβαθμίσει τα αεροσκάφη της. Αυτό το λάθος που αφήσαμε τα F-16 Block 50 της πολεμικής μας αεροπορίας χωρίς να τα έχουμε αναβαθμίσει πρέπει να διορθωθεί χθε. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν κυριαρχούμε στους εφαίρες δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε την οποιαδήποτε σύραξη την καλύτερα δεύτερη αεροπορία να έχει, είσαι πάντα δεύτερο και ηττημένο. Παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν τη δινή ευέλπιδε. Σα ευχαριστώ.